Οι πρώτες τέσσερις μέρες του Φεστιβάλ της Ρώμης θυμίζουν το Φεστιβάλ του Σαν Σεμπαστιάν. Έναρξη έγινε με την ταινία «Τα μάτια της Τάμι Φέι» και η επίσημη προσκεκλημένη ήταν η βραβευμένη στο Φεστιβάλ της Ντονόστια, Τζέσικα Τσαστέιν. I just knew I wanted to make it. It was before I had a production company. So I called my agent and manager and said I want to buy the rights to this documentary. And I did it. I met with them and they sold it. Και η δεύτερη μέρα είχε άλλη μια πρεμιέρα από το Φεστιβάλ της Χώρας των Βάσκων, το ελληνικού ενδιαφέροντος Μεντιτερανέο, που γυρίστηκε στην Ελλάδα και παρουσιάζει ιστορίες διασωστών τις ημέρες έξαρσης του μεταναστευτικού. Para mí ha sido un viaje que no se va a terminar nunca. Han sido 5 años, pero que van a durar el resto de mi vida. Ο Τζόνι Ντεπ δίνει ζωή σε έναν φτερωτό ήρωα και τον παρουσιάζει εδώ, στο Φεστιβάλ της Ρώμης. Τρίτη ομοιότητα. Τιμητικό βραβείο καριέρας δόθηκε στον Τζόνι Ντεπ, που έκανε την εμφάνισή του στο κόκκινο χαλί μόλις με 2 ώρες καθυστέρηση. We must let her decide our fate. She must have the choice. Δύο μεγάλες πρεμιέρες κέρδισαν την προσοχή του κοινού αυτό το Σαββατοκύριακο. Η νέα απόδοση του Σιρανό και η πολυαναμενόμενη μεταφορά του Dear Evan Hansen, ενός musical που σπάει ταμεία σε όλο τον κόσμο. Από το Φεστιβάλ της Ρώμης, για την ΕΡΤ, Αλέξανδρος Ρωμανός Λιζάρδος.